αποτέλεσμα δε της προστέρου ταύτης κοσμοκρατορίας του θα είναι ότι θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης, όσον το όνομα δεν έχει γραφεί. Σύμφωνα με την προαιώνιον βουλήν του Θεού, από τον καιρόν που ήρχισε να κτίζεται ο κόσμος, εις το βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνίου. Όποιος έχει πνευματικόν ενδιαφέρον και αυτή, ας ακούσει. Εάν κανείς ή άλλους εις εχμαλωσίαν, θα εχμαλωτιστεί και αυτός. Εάν κανείς φωνεύσει με μάχαιραν, πρέπει και αυτός, σύμφωνα με το κρίμα της Θείας Δικαιοσύνης, με μάχαιρα να φωνευθεί. Όλα τα αδικήματα και καταπιέσεις που θα κάνει με τα όργανα του το θηρίον θα πληρωθούν και θα τιμωρηθούν με το αυτό μέτρον και νόμισμα. Εδώ θα δειχθεί η υπομονή και η πίστη των χριστιανών. Και είδον άλλο φιλίον να βγαίνει από την γη. Και είχε δύο κέρατα, όμοια προς τα κέρατα του αρνίου, ομίλη όμως σαν δράκον. Είναι ο ψευδοπροφήτης, που υπό το εξωτερικό φαινόμενο του προβάτου κρύπτει τον λύκον και τον σατανά. Και εκτελεί τούτο όλην τη δικαιοδοσία του πρώτου θηρίου υποταγμένων εμπρός εις αυτό και πείθει την γη και εκείνους που κατοικούν εις αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτο του οποίου εθεραπεύθη το θανατηφόρον τραύμα. Και ως ψευδοπροφήτης κάνει θαύματα αγυρτικά μεγάλα, μέχρι του να κατεβαίνει και φωτιά ακόμη από τον ουρανό εις την γη, εμπρός εις τα μάτια των ανθρώπων. Και λόγω των θαυμάτων αυτών, που κατευθείαν παραχώρησιν το πετράπει να κάνει, εμπρός εις το πρώτον θηρίον, πλανά τους κατοικούντας επί της γης, λάγουν εις αυτούς να κάνουν εικόνα και είδωλον και να θεοποιήσουν το θηρίον, το οποίον έλαβε το τραύμα της μαχαίρας και όμως έζησε. Και του επετράπει να δώσει ζωή εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να ομιλήσει η εικόνα του θηρίου. Και όσοι με τους παραπλανητικούς λόγους του δευτέρου θηρίου δεν θα επίθοντο να προσκυνήσουν το είδωλο και την εικόνα του πρώτου θηρίου, του επετράπει να ενεργήσουν ώστε να φωνευθούν και ενεργεί όλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, και οι πλούσιοι και οι πτωχοί και οι ελεύθεροι και οι δούλοι, να δηλώσουν τελείαν υποταγήν στο θηρίο και να τους δώσουν χάραγμα και σφραγίδα ανεξάλειπτον εις το δεξιόν τους χέρι ή εις το μέτωπον τους, ώστε δι' αυτού να φαίνεται δημοσία και καθαρά ότι είναι δούλοι του θηρίου. Και ενεργεί και αποκλεισμών κατά των χριστιανών, ώστε κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει, παρά μόνον εκείνος που έχει τη σφραγίδα και το χάραγμα. Είναι δε η σφραγίδα αυτή το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός
που αποτελείται από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας εκάστου γράμματος του ονόματός του. Εδώ είναι η Θεία Σοφία, η κρυμμένη από τους μακράν του Θεού ανθρώπους. Όποιος έχει νουν φωτισμένον, ας αριθμίσει τους αριθμούς που κάθε γράμμα του ονόματος του Αντιχρίστου σημαίνει και ας αθροίσει των αριθμών του θηρίου. Διότι δεν είναι αριθμός ονόματος υπερανθρώπου και υπερφυσικού προσώπου, αλλά αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός που βγαίνει από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας ενός εκάστου γράμματος του ονόματος του θηρίου είναι 666 ή χ ψ σίγμα, όνομα που αντιπαραθέτει και πλαστογραφεί και διαλύει το όνομα Χριστός. Εις το 14ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η απεσία εικόν της κυριαρχίας του Αντιχρίστου. Παρακολουθείται υπός κινείς ικανής να ενισχύσει τους πιστούς, όπως εγένετο εν το 7ο κεφαλαίο. Το αρνίον παρουσιάζεται επί του όρου Σιών, της επιγής στρατευμένης εκκλησίας, περιβαλλόμενων υπό των 144.000 των εν το 7ο κεφαλαίο σφραγιστισσών και προορισμένων για την κρίσιμη ταύτην φάση του αγώνος κατά του Αντιχρίστου. Είναι η εκλεκτή μερίς των πιστών, η αποτελούσα ήδη το εξόχως εκλεκτό μέρος του λαού του Θεού και του Αρνίου, η εκ του Ισραηλιτικού λαού αφορισμένη και κλεισμένη, η διαφυλαχθήσα από παντός νομισμού επιμιξίας προς τα έθνη και αποτελούσα την δια του αίματος του Χριστού, εξαγιαστήσαν καλλιέλεον και εγκεντριστήσαν εν τη ιδία ελέα, της οποίας η ρίζα Αγία. Φωνέ ουράνι, προναγγέλουσι, την καθάπασαν την οικουμένη αναγγελίαν του Ευαγγελίου, όπερ ήδη εκηρύχθη εν όλο το κόσμο και την προσεγγίζουσαν κρίση. Καθήν πίπτυμένη Βαβυλών, η πόλης η εξοικονιζομένη υπό της παλαιάς Ρώμης και αποτελούσα το κέντρο της πολιτικής, κρατικής και πνευματικής αντιθέου δυνάμεως. Επέρχεται δε η τιμωρία των υπηκόων του Αντιχρίστου και εξοικονίζεται η προσεγγίζουσα κρίση, καθήν ο Θεός ως διαθερισμού θα περισυνάξει τους ειδικούς του, εν αποθηκεύων αυτούς ως σύκον πολύτιμο. Θα καταπατήσει δε ως εντριγητό εντολινό της οργής αυτού τους υπεραντίους. Κεφάλαιον 14. Και είδον και ειδού το αρνίον που εστέκεται εις το όρος Ιών και κυριάρχει εν μέσου της επιγής εκκλησίας του. Και μαζί του ήσαν 144.000 που επιστραφέντος και πιστεύσαντος πλέον Ισραηλιτικού λαού, οι οποίοι είχαν το όνομα του Αρνίου και το όνομα του πατρός αυτού διαγραμμένον επάνω εις τα μέτωπά των. Και ήκουσα φωνήν από την εν ουρανής τριαμβεύουσαν εκκλησία, φωνήν δυνατήν, σαν φωνήν και βοήν υδάτων πολλών που πέφτουν από ψηλά, και σαν φωνήν μεγάλης βροντής. Και η φωνή αυτή που ήκουσα
ήταν σαν φωνή κιθαροδών που παίζουν εις τας κιθάρας των και ψάλλουν νέων ύμνων εμπρός εις των θρόνων του Θεού και εμπρός εις τα τέσσερα ζώα και στους 24 πρεσβυτέρους. Και κανείς άλλος δεν μπορούσε να καταλάβει και να νιώσει το περιεχόμενο και την αρμονία του ύμνου αυτού παρά μόνον 144.000 που με το αίμα του αρνίου εξηγοράστησαν και λυτρώθησαν διαλεγμένοι από το πλήθος των κατοίκων της γης. Αυτοί απειρνήθησαν ολοτελώς τον κόσμο και για να μείνουν τελείως αφοσιωμένοι στο αρνίον δεν ήρθαν εις καμίαν σχέση προς γυναίκας, διότι είναι αρθένοι. Αυτοί είναι που ακολουθούν το αρνίον όπου και αν υπάγει, αψηφούντες οποιονδήποτε κίνδυνο. Αυτοί εξηγοράστησαν από του μέσου των ανθρώπων για να είναι εκλεκτή προσφορά και θυσία εις τον Θεό και εις το αρνείο. Και δεν ευρέθη ψέμα εις το στόμα των, διότι είναι άμεμπτη. Και είδα άλλον άγγελο να πετάει στο μέσον του ουρανού και να έχει χαρμόσυνο μήνυμα που από καταβολής του κόσμου περιείχε το εις την βουλή του Θεού και από αιώνων πολλών προεκηρύχθη από τους προφήτας και διελαλήθη από τους Αποστόλους και το οποίον αναφέρεται εις την δια του Χριστού σωτηρίαν των πιστών και την κατάκριση των απίστων. Και είχε το Ευαγγέλιο αυτό ο άγγελος για να αναγγείλει και το διακηρύξει εις όλην την γη και εις κάθε έθνος και φυλήν και ξενογλώσσους ανθρώπους και εις κάθε λαόν, λέγον με φωνήν μεγάλην, φοβηθείτε τον Κύριον και δώσατε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθε η ώρα που θα κάνει την κρίση του. Και προσκυνήσατε εις Αυτόν που επίησε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσα και τα σπηγάς των νερών. Κι άλλος, δεύτερος άγγελος ήλθε ύστερα και είπε, έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη, δηλαδή έπεσε η Ρώμη, καθώς και τα εξυγκονιζόμενα υπ' αυτής, καθόλας τας γενεάς, και μάλιστα κατά τους εσχάτους καιρούς, κέντρα της κρατικής ασεβίας και αντιχρίστου πνευματικής δυνάμεως. Η αλληγορουμένη αυτή Βαβυλών έχει ποτίσει όλα τα έθνη με τη μεθυστική δύναμη και λύσαν της πορνείας της και της ειδωλολατρικής παραφοράς και διαφθοράς της. Και άλλος άγγελος τρίτος ήρθεν ύστερα από αυτούς και είπε με φωνήν μεγάλη, όποιος προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα του και παίρνει χάραγμα και σφραγίδα από αυτό εις το μέτωπον του ή εις το χέρι του, και αυτός θα πει από τον ίνον του θυμού του Θεού που έχει κεραστεί και ετοιμαστεί ανώθευτος και δειρμής εις το ποτήριον της οργής του και θα βασανιστεί με φωτιά και φιάφη εμπρός εις τους Αγίους Αγγέλους και εμπρός εις το αρνίον. Και ο καπνός της φωτιάς και του θιαφιού που θα τους βασανίζει ακατάπαυστα
θα ανεβαίνει εις αιώνα σε αιώνα. Και δεν θα έχουν ανάπαυση ημέραν και νύχτα αυτοί που προσκυνούν τώρα το θηρίο και την εικόνα του. Και όποιος παίρνει το χάραγμα και την σφραγίδα του ονόματός του. Εδώ, κατά των καιρών αυτών του Αντιχρίστου, δεικνύεται η υπομονή και εγκαρτέρηση και αντοχή των χριστιανών, οι οποίοι τηρούν τα συντολά του Θεού και κρατούν την πίστη προς τον Ιησού. Και ήκουσα φωνήν από τον ουρανόν, η οποία έλεγε, «Γράψε, μακάρι από τώρα είναι οι νεκροί που πεθαίνουν πιστεύοντες εις τον Κύριον και ενωμένοι με Αυτόν. Ναι, είναι μακάρι, λέγει το Άγιο Πνεύμα, διότι πεθαίνουν για να αναπαυθούν από τους κόπους των. Και θα αναπαυθούν, διότι τα Άγια έργα των παρακολουθούν μαζί των εις την άλλη ζωή. Και είδα την κρίση του Θεού να προεικονίζεται και να προεξαγγέλλεται. Και ειδού ένα φωτεινόν σύννεφον, και επάνω εις το σύννεφον είδα να κάθεται πρόσωπον που ομοίαζε προς ιών ανθρώπου, και είχε επί της κεφαλής του βασιλικόν στέμμα χρυσόν, και εις το χέρι του εκρατούσε δρέπανον ακονισμένον και κοπτερών. Και άλλος άγγελος ευγήκεν από το ενουρανής κατοικητήριον του Θεού, ο οποίος εφώναζε μεγάλην φωνήν εις αυτόν που εκάθητο εις τον σύννεφον, «Στείλε το δρέπανόν σου και θέρισε, διότι ήλθεν η ώρα για να θερίσομεν και να μαζεύσομεν εμείς οι άγγελοί σου τους εκλεκτούς, διότι ορίμασε ως πόρος της ευσεβίας και εξεράθησαν τα στάχια που πρέπει να θερίσομεν εις την γη, και έριξεν αυτός που εκάθητο εις το σύννεφο το δρέπανόν του εις την γη και εθερίστη η γη. Και μαζεύθη ο όριμος σύτος των εκλεκτών». Κι άλλος άγγελος ευγήκεν από το ενουρανής κατοικητήριον του Θεού, που είχε και αυτός δρέπανον ακονισμένον και κοπτερών. Κι άλλος άγγελος ευγήκε από το θυσιαστήριον, όπου το αίμα των μαρτύρων εζήτη εκδίκηση κατά των ασεβών κατοίκων της γης. Και ο άγγελος αυτός είχε εξουσίαν επί της φωτιάς της κολάσεως, για της οποίας θα τιμωρηθούν οι ασεβείς. Και φώναξε με μεγάλην φωνήν εις τον άγγελον που είχε το κοπτερόν δρέπανον και είπε, «Στείλε το δρέπανόν σου το κοπτερόν και τρίγησε τους ασεβείς σαν άλλα στα φύλλα της αντιχρίστου αμπέλου της γης, διότι ορίμασε το σταφύλι της γης και έφτασε εις το απροχώρητον η κακία αυτής, και έριψε ο άγγελος το δρέπανόν του εις την γη και ετρίγησε την άμπελον που εφύτευσε και καλλιέργησε ο αντίχριστος εις την γη. Και έριψε τα σταφύλια της εις των μεγάλων λινών του θυμού του Θεού. Και επατήθη ο λινός που ήταν έξω από την πόλη εις την αλληγορική κοιλάδα του Ιωσαφάτ, όπου συμβολικώς γίνεται η κρίση των εθνών.
και βγήκεν αίμα από των λινών πολύ, από το οποίον εσχηματίστη ποταμός μεγάλος, εις τον οποίον θα έπλεαν τα άλογα μέχρι του χαλινούτων, και πλημμύρισεν έκτασιν 1600 σταδίων. Τόσο μεγάλη και καταστρεπτική ήταν η σφαγή αυτή. Εις το 15ο κεφάλαιο η κρίση προανηγγέλθη, αλλά δεν επήλθεν εις έτη. Θα προηγηθούν ταύτης 7 νέε πληγέ, αντιστοιχούσε και ομοιάζωσε προς τα 7 των σφραγίδων και των σαλπίνκων. Περιέχονται εις 7 φιάλας, υπό 7 αγγέλων φερωμένες. Πριν εφιάλε αυτέ εκενωθούν, παρουσιάζεται το πλήθος των νικητών, το θηρίον, διασχίζουν τη θάλασσα του πυρός του διωγμού και ψάλλουν την οδύν. Την οποία και ο Ισραήλ διασχίσα στην ερυθρόν θάλασσα ανέμελψε. Μεθό επακολουθεί η προπαρασκευή της εξαπολύσεως των 7 εσχάτων πληγών. Και είδα άλλο σημείο εις των ουρανών, μεγάλο και θαυμαστό. 7 αγγέλους είδα, οι οποίοι είχαν πληγάσει 7, που ήσαν ετελευταίε και δραστικότεροι από τους προηγουμένας, διότι σε αυτά σε κορυφώθηκε μαζεύθη ολόκληρος ο θυμός του Θεού. Και είδα σαν θάλασσαν η αλήνη, που εικόνιζεν, όπως είπομεν, ότι ολόκληρος η κτήσης είναι διαφανής και φαίνεται καθαρά εις το παντέφορον όμα του Θεού. Αλλά είτο τώρα ανακατευμένη με φωτιά, προεμήνει την δικαίαν κρίση και την τιμωρητική ενέργεια του Θεού, η οποία σαν άλλη φωτιά θα δοκιμάσει τα έργα και την αξία του καθενός μας, λαμπρύνωσα τους δικαίους και κατακαίωσα τους αμαρτωλούς. Και είδα αυτούς που βγαίνουν νικητές από τον αγώνα κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του ονόματός του, να στέκονται επάνω εις την ιαλήνη θάλασσα και να έχουν κιθάρας που τους εδόθησαν από τον Θεό. Έχουν περάσει και αυτοί από την πυρήνη θάλασσα των διωγμών και κάθονται τώρα ασφαλείς εις την πυρήνη του ουρανού θάλασσα και ψάλλουν την οδύν του δούλου του Θεού Μωυσέως, που έψαλαν οι Ισραηλίτε όταν διέβησαν την ερυθράν θάλασσα. Ψάλλουν και την οδύν την αφιερωμένη εις το αρνίον και λέγουν: μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Δίκαια και σοφά και επί της αληθείας στηριγμένα είναι ακυβερνητικά και παιδαγωγικά μέτρα που μεταχειρίζεσαι εσύ, που είσαι ο βασιλεύς των εθνών. Ποιος δεν θα φοβηθεί, Κύριε, και δεν θα δοξάσει το όνομά σου?
διότι εσύ είσαι ο μόνος Άγιος και Όσιος. Και δι' αυτό θα έλθουν όλα τα έθνη και θα προσκυνήσουν εμπρός σου. Διότι επειδή και κρίσεις και πράξεις σου έγιναν φανερέ. Και ύστερον από αυτά, είδα και ενήχθη ο ναός της επουρανίου και αληθινής σκηνής του μαρτυρίου. Και βγήκαν από τον ναό οι επτά άγγελοι που είχαν τα σεπτά πληγάς, τυμμένοι με ένδυμα απολυνών καθαρών που έλαμπε, και ζωσμένοι γύρω από τα στήθη μεζόνας χρυσάς. Και ένα από τα τέσσερα ζώα έδωκεν στους επτά αγγέλους επτά φιάλας χρυσάς, γεμάτες από τον θυμόν του Θεού που ζει στους αιώνας των αιώνων. Και γέμισε ο ναός από καπνών, σύμβολον της παρουσίας της φοβεράς δόξης του Θεού και της δυνάμεως αυτού, και δεν μπορούσε κανείς να έμπει στον ναό και να πλησιάσει εις την εκεί παρουσία του Θεού μέχρι ότου συντελεστούν επτά πληγέ των επτά αγγέλων. Εις το 16ο κεφάλαιο επεκολουθούν επτά πληγέ, η τελευταία τιμωρία του Θεού κατά της ανθρωπότητος, της υποτεταγμένης εις το κράτος του θηρίου. Ο Αντίχριστος υπέθρεψε εις τους ανθρώπους την ελπίδα χρυσού αιώνος άνευ Θεού και κατά του Θεού. Ο Χριστός πλήττει ήδη και δια της συντηράς ράβου αυτού κατερρυπώνει το αντίχριστο κράτος. Επτά φιάλε υπενθυμίζουσι τας εν τη Αιγύπτο επτά πληγάς αντιστοιχούν προς τα επτά ασαλπίσματα. Είναι όμως δραστικότερα τούτον, διότι καταφέρονται ουχή κατά του ενός τρίτου, αλλά καθ' ολοκλήρου του ασυγούς πληθυσμού της γης. Το αποτέλεσμα τούτων είναι και πάλιν η αμετανοησία και σκλήρυση των πληττωμένων. Κατά την έκτην φιάλη συνάγονται οι λαοί εις πόλεμον εν Αρμαγεδόν, ήδη εις το όρος Μαγεδόν, το εν τη Γαλιλαία όρος Κάρμελον, εις τους ανατολικούς πρόποδας του οποίου έκυτο η Μαγεδό, όπου ο Ηλίας είχε κατασφάξει τους ιερείς της Εσχήνης και αποτελεί κλασικό πεδίο αιματηρών μαχών εν τη Βίβλο. Τόπος συμβολικός σημαίνουν τα πεδία των εκάστοτε καταστρεπτικών πολέμων, ήτινες διαμέσου των αιώνων ερημούν την ανθρωπότητα και καταλήγουν εις την τελική σύραξη, εις την οποία θα επακολουθήσει η πτώση μεν της συμβολικής Βαβυλώνος, την οποία εξυπονίζει η Ρώμη. Η επικράτηση δε της Βασιλείας του Χριστού. Κεφάλαιο 16. Σαν μεγάλη φωνή από το ουράνιο κατοικητήριο του Θεού, η οποία έλεγε εις τους επτά αγγέλους: «Πηγαίνετε και χύσατε έξω επί της γης τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού».
ανέβρισεν ο πρώτος άγγελος και έχισεν στην γη την φιάλη του. Και όπως έγινε άλλοτε εις την έκτην πληγή της Αιγύπτου και έπειτα εις το πρώτο σάρπισμα του αγγέλου, έτσι έγινε και τώρα πληγή κακή και γεμάτη πόνους εις τους ανθρώπους που είχαν το χάραγμα και τη σφραγίδα του θηρίου και προσκύνουν την εικόνα του. Όχι μόνον πόνοι φυσικοί από πληγάς και έλκη σωματικά, αλλά και πόνοι ηθρικοί από το ανήσυχον εσωτερικόν του, το οποίο συνταράσσεται βιαίως από πάθη αμαρτωλά. Και ο δεύτερος άγγελος άδειασε την φιάλη του εις την θάλασσα. Και μετεβλήθη η θάλασσα εις αίμα σαν ανθρώπου σκοτωμένου. Και κάθε ζωή που ζήγασε εις την θάλασσα απέθανε. Και ο τρίτος άγγελος άδειασε την φιάλη του εις τους ποταμούς και στα σπηγά των νερών. Και έγινε το νερό τους αίμα. Και ήκουσα τον άγγελο που επιστρατεί στα νερά να λέγει: «Δίκαιος είσαι εσύ, ο Όσιος, που δεν δημιουργήθησε από κανένα, αλλά υπάρχεις από τον εαυτό σου και που υπήρχες πάντοτε, διότι έκαμε στην δικιά αυτήν κρίση και τιμωρία. Επειδή οι ασεβείς αυτοί έχησαν το αίμα των Αγίων και των Προφητών, τους έδωκες κι εσύ να πίνουν αντί νερού αίμα. Είναι άξιοι της τιμωρίας αυτής». Και ήκουσα το θυσιαστήριο να λέγει: «Ναι, Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ορθέ και δίκαιε είναι κρίσεις και αποφάσεις και τιμωρίες σου. Και ο τέταρτος άγγελος άδειασε την φιάλη του επάνω εις τον ήλιο. Και όπως έγινε κατά το τέταρτον σάλπισμα, έτσι και τώρα επετράπει στον ήλιο να ζεματίσει με φωτιά τους ανθρώπους. Και ζεματίστησαν οι άνθρωποι με μεγάλον κάψωμα. Και ζέστη και ευλαστήμησαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού. Φαίνεται ο νους, ο φωτισμένος από τον Θεό, που έχει αληθινή και πνευματική σοφία. Επτά κεφαλέ του θηρίου σημαίνουν τα επτά βουνά και τους λόφους, επάνω στους οποίους είναι κτισμένη και κάθεται η γηνή, η πόλης Ρώμη, που εξυπονίζει την ηθική Βαβυλώνα, την σημερινή, αλλά κιόλας που μέχρι της οριστικής επικρατήσεως του Ευαγγελίου θα αναφανούν. Σημαίνουν ακόμη επτά κεφαλέ και επτά βασιλείας και αντιθέους κοσμοκρατορίας. Επέντε ήσαν προχριστιανικέ και έπεσαν.
δεν ήλθαν ακόμη. Και όταν έλθει, πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού να μείνει λίγων χρόνων. Και το θηρίον που ήτο και δεν είναι πλέον, και αυτός είναι 8ος βασιλεύς και είναι από τους 7. Διότι και τα 7 κοσμοκρατορίας το αυτό θηρίον εμπνέει και εις αυτάς, σαν ξεχωριστή ύπαρξης, πάντοτε αυτό αναζεί και η ζωή του εξαρτάται και ενσωματούται εις τα 7 αυτάς κοσμοκρατορίες. Αλλά και αυτό πηγαίνει προς όλεθρον και προς εξαφανισμόν. Και τα 10 κέρατα που είδες σημαίνουν 10 βασιλείς, οι οποίοι δεν βασίλεψαν ακόμη έως τώρα, αλλά ως βασιλείς λαμβάνουν εξουσία μίαν ώραν και θα βασιλεύσουν πολύ ολίγων χρόνων ως σύμμαχοι του θηρίου. Αυτοί έχουν τα αυτά φρονήματα και την δύναμη και την εξουσία τους την δίδουν εις το θηρίον. Αυτοί θα πολεμήσουν με το αρνίον και το αρνίον θα τους νικήσει, διότι είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Και αυτοί που είναι μαζί Του είναι προσκαλεσμένοι και εκλεγμένοι από τον Θεό και πιστοί. Και μου είπε ο άγγελος, τα νερά που είδες επάνω εις τα οποία εκάθητο η πόρνη είναι λαοί και όχλοι και έθνη, επί των οποίων κυριαρχεί η πόρνη. Αλλά το κράτος της αμαρτίας φέρνει πάντοτε μέσα του τα σπέρματα της απειλής και της αποσυνθέσεως και της αυτοδιαλύσεως. Και εκάστη νέα κοσμοκρατορία θεμελιώνεται επάνω στα ερείπια της προηγουμένης, την οποία διεδέχθη αφού προηγουμένως την κατέστρεψε. Έτσι θα γίνει και με την ρωμαϊκή κοσμοκρατορία. Τα 10 κέρατα που είδες, δηλαδή οι 10 βασιλείς και το θηρίον που εμπνέει και τούτους, αυτοί θα μισήσουν την πόλη Ρώμην, την πόρνη, που εξοικονίζει την ηθική Βαβυλώνα κάθε εποχής. Και θα την κάνουν ερημωμένη και γυμνή, διότι θα διαρπάσουν τον πλούτον της και θα φάγουν τα σάρκας της, διαμοιράζοντας την επικράτειά της και τα σχόρας της, και θα την κατακαύσουν με φωτιά. Διότι ο Θεός ενέβαλε μες της καρδίας των να γίνουν όργανα των σχεδίων Του και να κάνουν την δουλήν Του και να συμφωνήσουν και να δώσουν την βασιλεία τους εις το θηρίον έως ότου πραγματοποιηθούν τελείως υπέρ του θηρίου προφητικοί λόγοι του Θεού. Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλης η μεγάλη της Ρώμης, η οποία βασιλεύει τώρα επί των βασιλέων της γης, αλλά την οποία με το λίγο η βασιλής αυτή θα την
την καταστρέψουν. Κεφάλαιο 18. Κι ύστερα από αυτά είδα άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, ο οποίος είχε εξουσία μεγάλη, και η γη έλαμψε και εφωτίστη από την απαστράτουσα δόξα του. Και φώναξε με δυνατή φωνή και είπε: έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη, και έγινε τόπος που κατοικούν δαιμόνια, και ασφαλής διαμονή κάθε ακαθάρτου πνεύματος, και προφυλαγμένη φωλιά κάθε ακαθάρτου και μισημένου ορναίου. Και συνέβησαν αυτά εις αυτήν, διότι από το εξόχως μεθυστικόν κρασί της ειδωλολατρικής αποστασίας και της διαφοράς της έχουν πει όλα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μαζί της, διότι παρασύρθησαν από την επιρροή της εις την διεφθαρμένη και ασεβή ειδωλολατρική ζωή, και οι άμποροι της γης εκπλούτησαν από την δύναμη της ειδηπαθίας της και της παραφόρου και αλαζονικής αρκολατρίας της. Και ήκουσα άλλην φωνή από τον ουρανό να λέγει: βγάτε έξω από την πόλη αυτή όσοι αποτελείτε τον ταούν ενού του Θεού, για να μην γίνετε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι εις τας επαρτίας της, και να μην λάβετε κι εσείς μέρος από τα στιγμωρίας και τας πληγάς με τας οποίας θα χτυπηθεί. Διότι έφτασαν οι αμαρτίες της μέχρι του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα δικήματά της. Και η φωνή τώρα απευθύνεται προς τους εχθρούς της Βαβυλώνος και τους λέγει: ανταποδώσατε της όπως και αυτή ανταπέδω και εις άλλους, και διπλασιάσατε και ανταποδώσατε της διπλά σύμφωνα με τα έργα της. Μέσα εις το ποτήριο της οργής με το οποίο αυτή κέρασε τους άλλους, κεράσατε την και εσείς με το διπλάσιο. Όσον εδόξασε τον εαυτό της και δούλευσε εις την ακολασία, τόσον πολλήν βασανισμόν και πένθος δώσατε της. Διότι μέσα εις την υπερήφανον και ασεβή καρδία της λέγει, ότι κάθομαι βασίλισσα και δεν είμαι χείρα και δεν θα είμαι ποτέ πένθος. Γι' αυτό, σε μία ημέρα θα έρθουν όλα οι πληγές της, και θάνατος και πένθος και πείνα, και θα κατακαεί με φωτιά, διότι είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός, που κατέκρινε και καταδίκασε αυτήν. Και θα την κλάψουν και θα κάνουν κοπετών δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι οποίοι επόρνευσαν μαζί της και απομακρύνθησαν από τον Θεό, και οι οποίοι παραδόθησαν εις ασελγίας, όταν θα βλέπουν τον καπνό της πυρκαγιάς της. Και θα στέκουν από μακριά ένεκα του φόβου του βασανισμού της, τρέμοντες, μήπως πάθουν κι αυτοί τα ίδια και θα λέγουν: αλίμονον, αλίμονον, η πόλης η μεγάλη Βαβυλών, η πόλης η δυνατή, διότι μέσα εις μίαν ώραν ήρθε η κατάκρισης και τιμωρία σου. Και οι άμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν δι' αυτήν, διότι το φορτίον των εμπορευμάτων των δεν το αγοράζει πλέον κανείς. Δεν αγοράζουν το φορτίον του χρυσού και του αργύρου και του πολυτίμου λίθου και του μαργαριταριού και του πολυτελούς βυσσίνου υφάσματος και της πορφύρας και του μεταξωτού και του κοκκίνου και κάθε ξύλο, ξύλινων από τα ευώδα σκέδρων της Αφρικής, και κάθε σκεύρος χιλτισένιων, και κάθε σκεύρος από ξύλων πολυτιμότατων και από χαλκών και σιδήρων και μάρμαρων. Δεν αγοράζουν και την κανέλα και το
των πολύτιμων φυτών πάνωμων, με το οποίο φτιάχνονται πανάκριβος μυρωδιά, και τα θυμιάματα και το μύρον και τον λίβανο και το κρασί και το λάδι και το σιμιγδάλι και το σιτάρι και τα κτίνη και τα πρόβατα και το φορτίο των ελόγων και των τετρατρόχων αμαξών και των σωμάτων που πουλούν οι σωματέμποροι και τους ζωντανούς ανθρώπους και τα φρούτα που επεθύνει η ψυχή σου δεν χάθησαν από σέ και όλα τα λιπαρά και λαμπρά και νόστιμα έφυγαν από σέ και δεν θα τα έβρεις ποτέ πλέον. Οι έμποροι όλων αυτών που επλούτησαν από την πόλη αυτήν θα σταθούν μακράν ενέκαν του φόβου και του βασανισμού της και θα κλαίουν και θα πένθουν και θα λέγουν «Αλίμονο, αλίμονο, η πόλη η μεγάλη που είχε ελβηθεί βασιλικών ένδυμα δύσινων και πορφύρων και κόκκινων ήταν χρυσωμένη και στολισμένη με χρυσά κοσμήματα και λίθων πολύτιμων και μαργαριτάρια. Ουε, διότι μέσα σε μια ώρα περιμόρθη ο τόσος πολύς πρωτοστής. Και κάθε κυβερνήτης και καθένας που κατέπλεει στον τόπο της Βαβυλώνος και οι ναύτε και όσοι εργάζονται στην θάλασσα εστάθησαν από μακριά και έφωναξαν δυνατά σαν έβλεπαν τον καπνό της καταστρεπτικής πυρκαγιάς της και έλεγαν «Η άλλη πόλης ή το μία προς την πόλη την μεγάλη» και καταθλιμμένοι έριψαν χώμα επί των κεφαλών των και έφωναζαν με κλαθμούς την απένθος λέγοντες «Αλίμονο, αλίμονο, η πόλης η μεγάλη» μέσα στην οποία επλούτησαν από την ακριβή πληρωμή της όλοι όσοι είχαν τα πλοία εις την θάλασσα και έκαναν μεταφοράς. Αλίμονο, διότι μέσα εις μία ώρα περιμώθη. Και η φωνή εστράφει τώρα προς τον ουρανό. Ευθρέμω για την καταστροφή αυτής που ανέ και εν το ουρανό Άγιοι και Απόστολοι και Προφήτε. Διότι την εδίκασε ο Θεός και η δικαία τιμωρία για το άδικο χυμένο αίμα σας επήλθε κατά αυτής. Και σήκωσαν ένας άγγελος δυνατός ένα μεγάλο λίθο σαν μιλόπετρα και τον έριξε εις τη θάλασσα και είπε «Με τέτοια ορμή θα χτυπηθεί η Βαβυλών, η μεγάλη πόλης, και δεν θα βρεθεί πλέον». Και φωνή κιθαροπαικτών και τραγουδιστών και εκείνων που παίζουν των αυλών και των σαλπικτών δεν θα ακουστεί πλέον μέσα εις τους ερημωμένους δρόμους της. Και κανένας τεχνίτης κάθε τέχνης δεν θα βρεθεί πλέον εις τα αίτια σου και πρώτος μήλου δεν θα ακουστεί πλέον εις την περιοχή σου. Και φως λιχναριού δεν θα φανεί πλέον μέσα εις τα καταρρυπωμένα σπίτια σου. Και η χαρούμενη φωνή γαμβρού και νύμφης δεν θα ακουστεί πλέον μέσα στα ερωτιά σου. Διότι οι έμποροι σου ήταν οι πλουτοκράτε που εξανεταλέφθησαν και κατεπίεσαν την οικουμένη. Διότι με τα μαγικά φάρμακά σου πλανήθησαν και εξαχριώθησαν όλα τα έθνη. Και διότι μέσα εις την νοητήν αυτήν Βαβυλώνα ευρέθησαν αίματα προφητών και αγίων και όλων των μαρτύρων που έχουν σφαγεί επί της γης. Thank you.